Γεια σου Παρθένε, καλώς ήρθες στο δωμαδίο Synergy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ας ξεκινήσουμε με την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, Παρθενάκη μου, όπου βλέπω ότι υπήρξε μια περίοδος που ήσουν αρκετά καλά, τα είχες όλα και ήθελες ακόμα περισσότερα. Βλέπω ότι με κάποιον τρόπο, Παρθενάκια μου, φλερτάρατε με μια τοξική ενέργεια για εσάς. Νιώθω ότι περισσότερο θα μιλάμε για περίεργου τύπου διασκεδάσεις, για εξαρτήσεις, για τρίτα άτομα, ξεκάθαρα τρίτα όμως, σε ερωτικό τρίγωνο εννοώ τώρα, γιατί μιλάμε για τοξική ενέργεια εδώ πέρα, μην το ξεχνάς. Όπως επίσης μπορεί να φλέρταρες και με σκέψεις όσον αφορά κάποιον άνθρωπο που ίσως και να μπλόκαρε την ύπαρξή σου στη ζωή του, ίσως γιατί υπάρχει άλλο άτομο ή γιατί τέλος πάντων δεν είναι έτοιμος να ανοιχτεί συναισθηματικά. Βλέπω ότι με κάποιο τρόπο οι περισσότεροι από εσάς αποφύγατε τη συναναστροφή με αυτήν την αρνητική ενέργεια, είτε από τη δικιά σας μεριά είτε από τη μεριά κάποιου άλλου ανθρώπου. Πριτάνευσε κάπως η λογική και νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό παρθενακίων ξεκόψαν από αυτή την ενέργεια στο πρόσφατο παρελθόν. Εντάξει, αλλιώς, άμα ακόμα δεν έχεις και ξεκόψει από αυτή την ενέργεια που παραδείγματα της σου είπα πριν, πάντως είναι κάτι τοξικό για σένα, είτε είναι συνήθεια, είτε είναι κάτι απτό, πρακτικό, είτε είναι άτομο, είτε είναι τρόπος σκέψης, που τι ήθελα να πω δεν θυμάμαι, πραγματικά. Α, που είτε ξέφυγε στο τσακ ή μας λέει ότι στο πρόσφατο παρελθόν το ξεκίνησες. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς, παιδιά, ξεφύγατε στο τσακ. Δηλαδή το καταλάβατε από την αρχή και είτε αναγκαστικά είτε όχι έμεινε πίσω αυτό το πράγμα. Έτσι πιστεύω εγώ. Εντάξει. Πολύ πάθος βλέπω, παιδιά, στο πρόσφατο παρελθόν, οπότε νομίζω ότι για πολλούς θα ήταν σεξουαλικής φύσης αυτό το θεματάκι. Ένας άνθρωπος δηλαδή που μπορεί να κρατούσατε στη ζωή σας με βάση το σεξ, ή ένας άνθρωπος που είχατε σεξουαλική επαφή, ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο. Εντάξει. Λοιπόν, αλλιώς σου είπα τι μπορεί να είναι. Τώρα, όσον αφορά το παρόν σου, βλέπω, Παρθένε, αν ήσουν στην κατάσταση με τα τρίτα άτομα, δεν νομίζω ότι είσαι πια. Επίσης, οι περισσότεροι από εσάς νομίζω ότι έχετε κόψει από ό,τι τοξικό και να υπήρχε στη ζωή σας περιρότινος. Πράγμα που σας κάνει να νιώθετε και λίγο ψηλό, όχι έξω από τα νερά σας, αλλά σαν να ξαναμαθαίνετε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας ή να μαθαίνετε από την αρχή κάποια πράγματα για τον εαυτό σας. Βλέπω ότι έχετε ψιλομαζευτεί στον πυρήνα σας, ασχολείστε πρακτικά με τον εαυτό σας, με τις σκέψεις σας, σκέφτεστε τι έγινε στο παρελθόν, σκέφτεστε τι δεν πήγε σωστά. Υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που σας χαλάνε σε συναισθηματικό επίπεδο, ειδικά για αυτούς που υπήρχε το τρίτο άτομο ή στεναχώρια σε μια σχέση, μας μιλάει για αυτούς πάρα πολύ. Βλέπω ότι τα ερευνάτε όλα αυτά, τα μελετάτε, προσπαθείτε να βγάλετε δεδομένα από την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών. Δεν είναι απλά ότι αναμασάτε ό,τι σας συνέβη στο παρελθόν. Αντιθέτως, είστε σε μια περίοδο που θέλετε και είστε έτοιμοι, παιδιά, να πάρετε σοβαρές αποφάσεις, να ξεκόψετε ιδέες ή και ανθρώπους από τις ζωές σας αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι έχετε πάρα πολύ όρεξη και ενέργεια να χρησιμοποιήσετε όλη την ενέργειά σας, βασικά, για πάρτι σας. Και ξέρετε ότι για να μπορέσετε να δείτε στο μέλλον, πρέπει να ρίξετε και μία ματιά στο παρελθόν, όπως επίσης και στο παρόν. Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ εσωτερική αναζήτηση. Μιλάμε και για ανθρώπους που μπορεί να ασχολούνται με πνευματικά θέματα και συνειδητά αυτή την περίοδο προσπαθούν τέλος πάντων να ανοίξουν ακόμα περισσότερο τα μάτια και να δουν τα πράγματα, ή είναι καλή περίοδος, έτσι, για να δουν τα πράγματα με ακόμα πιο διορατικό, ας πούμε, τρόπο. Πάντως, οπωσδήποτε, παιδιά, για όλα τα παρθενάκια βλέπω εδώ πέρα ότι είναι περίοδος ανασκόπησης, έτσι ώστε να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις και να χαράξεις την πορεία στο υπόλοιπο της ζωής σου. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι από τις λίγες φορές που βλέπω την κάρτα αυτή, τη 5 of Cups,
σαν να μου λες ότι ξέρεις κάτι, κοιτάω πίσω μία τελευταία φορά, αναλύω τα πράγματα μία τελευταία φορά και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι πορίσματα έχω βγάλει, δρώ. Δεν κάθομαι και τα ξανακοιτάω και τα ξανακοιτάω. Βγάζω τα αποτελέσματά μου και δρώ κατευθείαν. Εντάξει, για εσάς που ξέρετε λίγο από ταρό, έχω ερημίτη, έχω μάγο και έχω και judgment. Δηλαδή μιλάμε για περιοδάρα τώρα, μιλάμε για σοβαρές αποφάσεις. Μόλις είδα αυτές τις κάρτες, λέω αυτονών, θα αλλάξει η ζωή τους. Και θα το έχουν κάνει μόνοι τους. Δημιουργείτε, θα δημιουργήσετε και δημιουργείτε πολύ, πώς θα το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω. Είναι οργανωμένο αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει, τέλος πάντων, άστο, μην ψάχνω μισή ώρα μία λέξη. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το σύντομο σου μέλλον, παρθενάκι μου, βλέπω ότι πράγματι η τύχη θα γυρίσει για σένα, για την ακρίβεια εσύ θα τη γυρίσεις και μπορείς στην αρχή να νιώσεις ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα όσο άλλαξες εσύ. Γιατί σου είπα, εγώ σε βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ έτοιμο, παρθενάκι, να κάνεις πολύ δραστικές κινήσεις. Εντάξει. Okay, λοιπόν, οπότε, ίσως αφού αρχίζεις να κάνεις αυτές τις κινήσεις ή αφού γίνουν κιόλας, ίσως να δεις ότι τα πράγματα δεν προχωρούν και πάρα πολύ γρήγορα, κάτι που ίσως να σε κάνει να μαζευτείς ενεργειακά, να ξενερώσεις ένα τσακ, όχι πάρα πολύ, δεν μιλάμε για στεναχώριες και τέτοια εδώ, μιλάμε πιο πολύ για μια ανυπομονησία και ίσως αν τα πράγματα που ξεκινάς τώρα στο παρόν έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα, ίσως να υπάρξει και ένα ελαφρύ οικονομικό προβληματάκι στο σύντομο μέλλον. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορεί να έχεις επενδύσει κάποια χρήματα και τώρα να μην έχεις τόσα. Γιατί μπορεί ακόμα η επιχείρηση ή ό,τι έχεις ξεκινήσει να μην βγάζει τα λεφτά που φανταζόσουν. Γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες ανάγκες που πρέπει να καλύψεις και πάλι οικονομικά, τέλος πάντων, να μην είναι ότι σου τρέχουν και από τα μπατζάκια και τέτοια πραγματάκια. Περισσότερο όμως, για να σου το πω πιο γενικευμένα, νιώθω ότι θα περιμένετε να σας επιστραφούν, εννοείται, τα πράγματα που, για τα οποία δουλεύετε τώρα με βάση το κάρμα σας, γιατί γι' αυτό δουλεύετε, λέτε θα κάνω αυτά που πρέπει στη ζωή μου και όχι για να δω τι θα γίνει, για να γίνουν αυτά που θέλω. Και στο σύντομο μέλλον βλέπω ότι επειδή δεν βλέπεις άμεσα αυτά που θέλεις, όχι ότι θα απογοητευτείς, αλλά τέλος πάντων θα αναρωτιέσαι και τι μπορείς να περιμένεις τελικά, κατάλαβες. Θα νιώσεις ένα φύλλα για τα ρούχα σου να έχεις στα μισά, ένα όπου λαλούν πολύ κοκόρια αργεί να ξημερώσει και τέτοια πραγματάκια, κατάλαβες. Και να μην βάζεις όλα τα κεράκια σου σε ένα καλάθι, δηλαδή θα παίξουν όλες αυτές οι παροιμίες εδώ πέρα, μου φαίνεται. Το μόνο πράγμα που θέλει να σου πει το σύμπαν για το σύντομο μέλλον είναι ότι θα υπάρξει μια περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να κάνεις μια υπομονή. Νομίζω ότι αυτή η περίοδος θα είναι αρκετά μεγάλη. Προφανώς για κάποιους από εσάς θα είναι και μικρότερη. Αυτό έχει σημασία, παίζει ρόλο καθαρά, πώς θα το πω, ο δικός σου κύκλος της ζωής και όχι απαραίτητα και το πόσο το πουσάρεις καμιά φορά, έτσι. Μην το ξεχνάς αυτό. Δεν σου λέω ότι όσο εσύ το πουσάρεις αυτή τη φάση, δηλαδή όταν βλέπω αυτές τις δύο καρτούλες εδώ, δεν μπορώ να πω ότι παίζει ρόλο τόσο το πόσο το πουσάρεις. Πιο πολύ παίζει ρόλο τώρα ότι πρέπει να αφήσεις το χρόνο στο σύμπαν να κάνει όλες αυτές τις δουλειές που πρέπει να κάνει, τέλος πάντων, πίσω από τις κάμερες, έτσι ώστε κάποια στιγμή να δεις αυτά που είναι να δεις. Εντάξει, και που θα είναι η τύχη σου και το κάρμα σου να δεις. Okay. Λοιπόν, μην χαλαστείς, μην παραδώσεις τα όπλα, κράτα την αισιοδοξία σου. Πρέπει να είσαι υπομονητική ή υπομονητικός, ειδικά όταν αφορά τέτοια θέματα, τόσο σημαντικά. Εντάξει, το μόνο που θέλει να μας πει είναι ότι πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή. Νιώθω ότι η καρδιά σου παρόλα αυτά θα παραμείνει φρέσκια, θα είσαι συναισθηματικά ήρεμη ή ήρεμος. Δεν νομίζω ότι όλο αυτό θα παίξει με τα συναισθήματά σου πλέον. Νομίζω ότι πραγματικά τώρα στο παρόν που σου είπα θα κάνεις τόσο χοντρά ξεκαθαρίσματα που απλά με κάποιο τρόπο θα θελήσεις να επιβληθείς στον εαυτό σου. Okay. Οπότε ίσως ένα από αυτά τα πράγματα που θα επιβάλλεις είναι μια καινούργια για σένα συναισθηματική αρχή, είτε με έναν άνθρωπο με τον οποίο είσαι ή ξεκάθαρα ολοκάθαρα μια καινούργια συναισθηματική αρχή. Εντάξει,
Για κάποιους παιδιά, στο επόμενο διβδόμαδο και μόνον, μπορεί να βρεθεί κάποιο άτομο καινούργιο στη ζωή σας που μπορεί να σας βοηθήσει σε όλη αυτή την αναμονή και να την κάνει πιο γλυκιά. Εντάξει, αυτό το άτομο δεν είναι απαραίτητο να είναι πώς το λένε, ερωτικού ενδιαφέροντος. Μπορεί να είναι και ένα άτομο που μοιράζει τις απόψεις, που στοχεύεται στα ίδια πράγματα, να είναι φιλικής ξεκάθαρα φύσης, ή μπορεί να είναι και κάποιο άτομο μέσα στην οικογένειά σας που με κάποιο τρόπο, ας πούμε, δεν είστε περισσότερο. Εντάξει, αλλά βλέπω ότι πολλοί από εσάς θα έχετε και συναισθηματική βοήθεια σε αυτό το περίμενε, σε αυτή την αναμονή. Σε αυτό το. Καταλαβαίνεις. Το άραξε. Αυτά είχα να σου πω, παρθενάκι μου. Αν σου άρεσε το reading σου και αν έπεσα μέσα, κάνε μου like, subscribe, comment, share και θα τα πούμε το επόμενο διδόματο με το καινούργιο σου energy focus. Φίλα και πολλά!